Καλησπέρα σε όλους από το κλειστό γυμναστήριο εδώ στην Τζοφριά. Στην πέμπτη αγωνιστή για τον τρίτο όμιλο της Development 2, η Red Goats του Μανώλη Διακομή και του Πρόεδρου του Γιάννη του Ερήπη φιλοξενούν τους Chicago Hulks στην 13η θέση. Οι Red Goats δεν έχουν πετύχει την πρώτη τους και παραθενική νίκη μέχρι στιγμή. Σήμερα έχουν σκοπό να το κάνουν, όπως μας είπε και ο Μανώλης Διακομής. Πρώτο από για τους Hulks, οι οποίοι βρίσκονται στην 6η θέση, είναι εντός των play-off. 11-12 το φετινό σέρι τους. Μια δύσκολη χρονιά για την ομάδα των αδερφών του Τιντινάγκα, η οποία σήμερα φτάνει και στο τέλος της. Είναι το τελευταίο μάτς για εκείνους για την χειμερινή σεζόν. Τελευταία αγωνιστική της Hulks κριτήθηκαν με 34-59 από τους Ολσούπο Lions, ενώ είχαν προηγηθεί δύο συνεχόμενες νίκες απέναντι στα βουνά και στον μικρό κόσμο Athens. Να δω και ο πρόεδρος. Τριποδάκι, μάλλον όχι, σουτάκι. Μέχρι στα αποστάσεις 2 πόντων, με το οποίο ανοίγει το σκορ η ομάδα του Γιάννη του Ερήπη. 2-0. Πολύ σύντομα θα έχουμε και αποστολές. Κοντάς άστοχος, λοιπόν επιθετικό. Μπάλα έξω στον Τιγκινάγκα. Δύσκολη προσπάθεια, άστοχη από τον Ντεμό. Μπάλα στον Φουντά. Σπερνάει, στέκεται και αυτοχή με ταμπλό. Για να δούμε πόσο ματσάκια απομένουν για τους Red Goats. Σημερινό είναι με τους Cowhawks και απομένει ακόμα ένα με τους Lumberjacks. Να τελειώσει και για εκείνους η σεζόν. Ας το πω το δίποτο από τον Πέτσα. Νομίζω ο Πέτσας είναι. Θα το επιβεβαιώσουν τώρα που θα έρθουν οι αποστολές. Ο Πέτσας σίγουρα. Την Κινάγκας από τη γωνία. Παστοχίσει λίγο δυνατό το σουτ του. 7 για τους μεν, 7 και για τους δε. Για τους ρεδικό του έχουμε Μπουλιαρίτη, Διακουμή, Ερήπη, Βασιλάκη, Τσιαντή, Μπουλιανόπουλο και Πέτσα. Μπάλα στον τελευταίο και από εκεί στον Διακουμή. Κλειστή άμυνα πάνω του. Διακουμής βρήκε χώρο, σηκώθηκε για δύο, αλλά πέτυχε το σιδερό. Για τους Κάλλους έχουμε Ντέμο, Λίτρα, Βράνα, Τιγκινάγκα, Νικόλαο και Αλέξανδρο, Κούτρι και τον Φουντά. Ο κόσμος όπως μαγείς λείπει σήμερα και για τους μεν και για τους δε. Βέβαια να πούμε ότι οι Red Goats, όπως φορές τους έχω πετύχει εγώ, κατεβαίνουν κάθε φορά και με διαφορετική σύνδεση. Δεν θυμάμαι καμιά φορά που να τους θυμάμαι όλους από το προηγούμενο παιχνίδι. Σουτ για δύο από τον Κολιανόπουλο. Κατεβάζει ο Κούτρης. Πολύ νεανικό το ρόστερ πλέον των Chicago Hulk. Νομίζω το είπα και την τελευταία φορά που είδαμε τους Ολσούπο Lions. Τριμποντάκι από τον Τιγκινάγκα, πρώτο του στο μάτς. Ο Νικόλας είναι μέσα, ο Αλέξανδρος είναι ξέρω coach. Ημένα τον βλέπω. Βέβαια, να το πούμε και αυτό. Ο Λιανόπουλος από τη γωνία. Αστυχώς ξανά ο ίδιος το rebound, την μπάλα χαμηλά. Πολύ ωραία φάση με τελικό αποδέχτη. Σε απόσταση αναπνοής. Τον Σιαντή, τον Σπύρο, πρωτοποτική για εκείνον. Ντάς Κούτρης πέρασε και κέρδισε το φάουλ. Ξέρει μέσα ξανά ο Πετροβίτς. Ευχαριστώ πολύ. Ο Νικόλας ο Βασιλάκης. Δύο από τον Κούτρι. 4-7. Ο
Ο Γρανόπουλος το αρέσει με το σουτάκι, δίνει αρκετές φορές μόνο στο αγωτσί. Θα στοχίσει όμως. Κουτριστάθηκε, έφασε έξω την μπάλα έξυπνα. Σουτάς. Κλείστηκε εκεί. 10-4. Τικινάγκας. Καλή συνεργασία, μόνος του ο Κούτης για 2. 4 συνεχόμενοι πόντοι από τον Βενιαμίν. Τον Σικάγο Χάλτες, νομίζω δεν έχουμε νεότερο σήμερα για εκείνους. Πέτσας. 5 λεπτά μόλις έχουν περάσει, καθαρό το μάτς, μόλις ένα φάουλ από τους γηπεδούχους. Πέτσας στα μέσα. Ωραίο το σπλιτ στη γωνία. Τικινάγκας 1-3 πλέον για τον Νίκο. Rebound. Και μπάλα στο Μανάλτο για Γκουμή. Στο πρώτο γύρο έχουν 4-31 για λίξη στο Μαξ. Υπέρ στην Σίκα Βαφάλιξ. Γιατί να δω λίγο σε τι βαθμολογία. Αυτός ο Φουντάς, rebound μακρινά από τον Πέτσα. Βρίσκονται στην έκτη θέση τώρα οι Χάλκς. Στο βαθμό ενίκες με τον μικρό κόσμο Athens έχουν μία ήττα περισσότερη. Βέβαια με το σημείο έχουν δύο ματσάκια περισσότερα από εκείνους. Από τον Πέτσα άστοχο. Η Κινάγκας ελέγχει. 3-29 στον φωτεινό πίνακα της Ζωφριάς. Λογικά εκεί νομίζω τους βλέπω να καταλήγουν στην 6η-7η θέση. Σε έναν δύσκολο όμιλο. Εύστοχος ξανά ο Κούτρης. Σημαντικό και αυτό να το πούμε. Δεδομένης της πορείας και των πολλών τραυματισμών που είχαν να διαγευθούν φέτος οι Ταύροι, νομίζω μόνο επιτυχημένοι θεωρούν τη σεζόν. Τα ίδια μου έλεγε και ο Αλέξανδρος Ποτικινάγκας για 2. Ο Γκολιανόπουλος αυτή τη φορά θα το βάλει. Δυόμιση λεπτά, 6-11 το σκορ. High scorer ο Κούτρης, ο οποίος δέχεται και την κατσάδα του από τον Αλέξανδρο Ποτικινάγκα. Μπαλά στον Φουντά για 3 σε κίνηση από 45, χλάτς. 6-14. Φέντος πόντος του Φουντά, 6 είχε ο Κούτρης, ξαναλέω. Πέτσος για 2, θα αστοχίσει, rebound από τον Φουντά. Μπαίνουμε σιγά σιγά στα τελευταία 100 δευτερόλεπτα. Έχει 14 το σκορ, νομίζω δίκαια μέχρι στιγμής μπροστά η Χαλ. Έχουμε βήματα από τον Κούτρη. Διακουμής. Αλλά ξανά σε εκείνον και από εκεί χαμηλά. Σκαντή. 1-10. Κινάγκας για 3 από την κορυφή. Μάλλα δεν και βγαίνει άτοχος εδώ ο Δέμος. Τελευταίο λεπτό. Σκαντής στον Διακουμή. Μάλλα ξανά σε εκείνον. Καλό passing game, μόνος του Γκολιανόπουλος, μέσα και αυτό, τέταρτος πόντος για το νούμερο 17. Ωραία πάσα χαμηλά, Δέμος θα αστοχίσει. Καθαρή άμυνα από τον Τσιαντή.
Ο Σπόρτινγκ κάνει κάτι φοβερές τάπες εδώ κάποια στιγμή πριν λίγες αγωνιστικές. Τελειώνει ο χρόνος, σκούτρις βήματα ξανά. Το 14, 13 δεύτερα όλα για τους ρετικούς για να δούμε αν μπορούν να μειώσουν στους 6 μέχρι στιγμής διαφορά. Πέτσας για 3, ακριβώς 5 δεύτερα, 4, 3, 2, 1, Τικινάγκας με το ένα πόδι. Στο συν 6 η Chicago Hawks. Δεύτερη περίοδος εδώ στη Ζωφρία. Πρώτη επίθεση για τους Red Goats. Ο Ιαννόπουλος από τη γωνία θα αστοχίσει. Τικινάγκας ο Αλέξανδρος στο rebound. Μπαλά στον Νίκο. Κούτρης προσπίδε την πάσα, κλείστηκε. Άφησε στον Αλέξανδρο, δυνατό το σούτ του. Μπαλά στον Μανουέλ του Γιακουμί. Για τρεις ο Μάνος από την κορυφή. Πάμε από τον Νίκο τον Τικινάγκα. Στήριγμα του ο Κούτρης από δεξιά, πάει μέχρι μέσα εκείνος. Αυτό το τελείωμά του. Κάπως έτσι λέτε πρώτο λεπτό. Δύσκολη προσπάθεια από τον Πέτροβιτς, όχι. Αυτό βγαίνει, αυτό το ξεδόνιμο θέλω να βγαίνει τον Βασιλάκη. Κάθε φορά που το βλέπω, αυτή την απορία έχω. Νομίζω ωραία, πάσα Πέτσας από κοντά, καλά στον εφηδιασμό για τους Λευκούς και 10-14. Γκάς βρήκε χώρο, λύστηκε από τρεις, σηκώθηκε, αλλά αστόχησε. Ωραία εδώ η πάσα του Λυκού, βρήκε τον κέντρο χώρο. Ιαννόπουλος προς ξανά. Αυτό το σταθικά στο δάκια νομίζω είναι το ψωμάκι του. Φουντάς στον Τικινάγκα. Ορίζει Ταγμονίκος. Rebound από τον Τσιαντή. Η μπάλα στον Πέτσα. Εγωμής προσπίτε. Βγήκε θετικά στο φλόζα το Κιόκου 3. Τι έχουμε? Έχουμε βήματα από τον Μανώλη, ο οποίος έμαθα σήμερα ότι δεν είναι ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος είναι ο Γιάννης Ερήπης και γραμματέας νομίζω ότι είναι ο Πέτσας. Σημαντικά αυτά για να τα ξέρουμε εμείς οι δημοσιογράφοι της κακιάς ώρας, τέλος πάντων. Αλλά δείχνει κάτι αυτό, ότι υπάρχει μια ιεραρχία στην ομάδα. Μου λέει τότε πριν ξεκινήσουμε το μάτς για την καλοκαιρινή version, ότι θα γίνουν κάποιες συζητήσεις, θα έχουμε συνελεύσεις κτλ. Θα βγει και το καταστατικό, όλα θα γίνουν. Και οι σκαοχάλες μου είπανε ότι θα κατέβουν. Και κάποιες ενισχύσεις από όσα μου είπε και ο Αλέξανδρος Τικινάγκας. Μπαλά σε εκείνον, σουτ από την κορυφή. Rebound, ο Τσιαντής. Ο Ιαννόπουλος. Διακομής, σουτ για δύο από τον Πέτσα. Rebound, αμυντικό από τον Τικινάγκα. Πολύ ωραία πάσα, η οποία όμως δεν περνάει. Η σκέψη νομίζω ήταν πολύ καλή από τον Λίτρα. Και αυτό νομίζω ότι το έχω δει πολλές φορές. Διακομής ο Ιαννόπουλος, η Ρίμπη ζητάει ένα time. Πολύ άτυχος εδώ, του έχει κάνει πολύ πολλά παιχνίδια μπάλα σήμερα. Τικινάγκας, ωραία πάσα, Κούτρης με το δεξί. Time out, Red Goats
10-16. Στρέφει από το timeout 10-16. Δεν θέλει το τραφείο που είναι κάτι ζωφριάς. Την Νάγκας στον Λίτρας για 2 σίδερο. Η μπάλα rebound από τον Πέτροβιτς. Το σκορ μέχρι στιγμής χαμηλό για 2. Το Σουτσιαντή μέσα σταθερά, κοντά αλλά σταθερά πίσω. Για μάθη μάνα την ατομή. 2 πόντε από τον Σουτσιαντή μόλις προηγουμένως και 2 στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου από τον Πέτσα. Πάω πάνω στο δεύτερο του Κιτινάγκα. Σε πρώτη, άλλη μία για τον Νίκο. Σε και η δεύτερη. Ένα φάουλ μόλις. Λάθος εδώ είναι μέση. Μετάξει του Τσικάτη και του Πέτροβιτς. Μας λέει ότι δεν έχει πάρει καλή θέση. Τίκι Νάγκας σε ένα step back τρίποντο, κοντό. Ο Βασιλάκης αφήνει την μπάλα να βγει εκτός. Κατοχή περνάει σαν αγκά τους γηπεδούχους. Ο Βασιλάκης κλείστηκε και κέρδισε το πρώτο φαουλ και τον Chicago Hawks. Νομίζω μέχρι στιγμής έχουν περάσει 16 λεπτά. Έχουμε δει ή 3 ή 4 φαουλ. Διακουμής θα δοκιμάσει το χέρι του από την κορυφή. Θα στοχίσει, Φουντάς ελέγχει και αφήνει στον Λίτρα. Φουντάς δύσκολο θα πει για να κάνει. 16 παραμένει. Βασιλάκης κλείστηκε, έκλειψε. Ο Κουτρής την άγκια στήριγμά του, θα τον δει εκείνος. Άλλη ούπρο του Chicago Hawks. Καλάθι του Νίκου. Τακομής για δίδωση του Μάνου. Ταμπλό. Έχουμε τζαμπολ. Σέντε επιτήσεις για τους Σταύρους. Κινάγκας στον Κούτρι για 2 εκείνος. Πάτησε καλά, αλλά η μπάλα δεν τον δικαίωσε. Ρίπτει στο rebound. Κούτρις έχει σήμερα 8 από τους ήδη. 8 από τους 18 έρχονται από τα χέρια του για τους Hawks. Σιαντής, σίδερο. Μπάλα εκτός. Από την άλλη high scorer ο Τσιαντής και ο Γκολιανόπουλος. 4 εκεί και ο ένας και ο άλλος. Η Κινάγκας για 3 από 45 με ταμπλό, πάνω τριποντάκι του Προέδρου. Πέτσας στην κορυφή μπαλά, διακομής για 3, δεν απαντάει με το ίδιο νόμισμα. Τελευταίο 1,5 λεπτό, μεγάλη πάσα, Κούτρης την πρόλαβε, άφησε ωραία στον Τικινάγκα, ποιος προσπίθηκε και τύπησε αμίζω στα πλευρά.
3 στον Αλέξανδρο την γυναίκα στην γωνία. Κέρδισε χώρο εκείνο, σηκώθηκε για 2, αλλά στέχισε rebound από τον ίδιο. Κούτρις, ούτε αυτός, κλειστή άμυνα των Red Goats. Διακομής τον Σιαντή, Βασιλάκης κινείται χωρίς την μπαλά. Νομίζω εκεί θέλει να περάσει την μπαλά. Ο Γιακουμής δεν τα καταφέρνει, Πέτσας για 3, rebound, επιθετικό, άστομος όμως ο Τσιαντής με την δεύτερη, με την δεύτερη. Πάντως τούτος και από εκείνο, θα είναι τους 6. Τελευταίο μισό λεπτό. Τικινάγκας, Τσιαντής στο rebound, αφήνει στον Μανώλη. Δέκα δεύτερα, Πέτσας στον Γιακουμή. Σκαντής, ψάχναμε τον Βασιλάκη, σηκώνεται εκείνος για 3 και το βάζει. Buzzer beater, τρίποντο του Τσιαντή. Χρόνος τελειώνει, 14-21. Δεύτερη περίοδο, δεύτερο, ημίχρονο μάλλον. Εδώ στην Ιλιοφρία, 8-14 το σκορ της πρώτης περίοδου, 9-7 το πλήρως σκορ της δεύτερης. Νομίζω ελαφρώς πιο αποτελεσματική, ειδικά στο φινάλε η Red Goats, οι οποίοι με 7 πόντους από τον Σιαντή μείωσαν στους 4. Πρώτη επίδεση για εκείνους, άστομος ο Μπρουάλα Βερθέντας. 17-21. Τικινάγκας, Δέμος στον Φουτά, ο οποίος προσπείται, κινείται ανάποδα από τον χώρο που του έδωσε το Ερήπης. Πέτσας, καλή αμυνά, Φουτάς κλέβει. Φουτάς προσθείται. Αλλά στον Δέμο, ωραίο, give and go. Φάουλ και δύο βολές. Το φάουλ που θα χρεωθεί ο Τσιαντής στη γραμμή των βολών. Ο άσος των Chicago Hawks. Μέσα η πρώτη. Όλα καλά με τις συνεντεύξεις, έχουν ανέβει όλες. Αστοχή δεύτερη, Ερήπη στο rebound, αφήνει στον Γιακουμή. Ιωαννόπουλος. Όχι, το φάγα και εγώ το fake. Από τον Γιακουμή, Τσιαντής, Ξίχουκ μέσα. Μέχρι στιγμής πολύ πολύ καλό μάτς. Μιας δύο βολές από τον Φουντά και τώρα ένα δίποντο του Τσιαντή, 19-22. Τικινάγκας αστοχός. Κατεβάζουμε κουμής. Ευκαιρία να μειώσουν στον πόντο ακόμα και να φτάσουν να φέρουν μάλλον το μάτι στα ίσια με τριμποντάκι η Red Goats, για να δούμε τι θα γίνει. Τσιαντής θα προετοιμάσει το δεύτερο και θα κοπεί καθαρά από τον Φουντά. Τρία δεύτερα δεν είναι ο χρόνος. Ο πέντος σου είναι Τσουγκαζίλη. Νάγκας κέρδισε ένα χώρο, βρήκε σε ρουμπέ και τελείωσε την φάση. Κουμής, Ιωαννόπουλος κινείται χωρίς την μπάλα.
έφυγε ο Μανώλης, κλείστηκε από δύο, δύσκολη προσπάθεια, φάουλ και δύο βολές. Μία-μία. 2-2 από τον Μάνο Διακουμή. (21-24) Δέμος στάσε έξω την μπάλα στον Λίτρα. Κοντάς για τρεις. Σίδερο, rebound από ποιον, από τον Τσιαντή, ο οποίος βούτυξε και την γράπωσε. Κουρανόπουλος στον Πέτσα στην γωνία. Ερήπη ζητάει αλλά δεν παίρνει την μπαλά. Κουρανόπουλος κοντό το shoot, rebound αμυντικό του Ντέμου. Λίτρας για 2, σίδερο, ναι, και είναι τους Κάλτς. 12, ωραία πάσα, Ντέμος. Μαρία από τον Διακουμή. Όλος δεν έγινε να μεθεί, 2-2, την Τινάγκα γύρισε και το έβαλε. Πέρα από το πόντος στην τρίτη περίοδο. Τικινάγκας και Κούτρης βλέπουν να ετοιμάζονται. Φάουλ πάνω στον γύρο λόγο. Time out. 26, 4,5 λεπτά στο ρολόι. Παναφορά από την baseline. Βασιλάκης βρίσκει Λουί, πολύ καιρό να τον δω. Τον Μπουλιαρίτη είχε κάνει νομίζω πολύ καλό μάτι στο μπασκετάκι αρενά. Αν θυμάμαι καλά, ναι. Τέσσερα και 15. Την Κινάγκας πάτησε καλά, ο Αλέξανδρος σηκώθηκε και το χλάτσωσε. (21-29) Μπουλιαρίτης σκαλίσκεται για ένα screen. Μπαλά έξω. Κλέψιμο για τους Hulks. Κινάγκα δίνει τον Πουντά, ωραία πάσα στον Αλέξανδρο τον Κινάγκα, ο οποίος γύρισε και βρήκε ξανά έξω τον Πουντά. 7-2, καλή άμυνα των Red Goats, δεν έχουν δώσει κάποια επιλογή. Αυτό το φλότερ του Ντέμου. Μεγάλη πάσα. Περανόπουλος αφήνει στον Βασιλάκη. Λίγο σταδική και αυτή η επίθεση. Συναντήσει για 3, κλάτς. Μάλιστα, πέμπτος και πόντος στην λίγη περίοδο συνολικά. Έχει 7 και άλλο 7 από το δεύτερο, 14 σκούντες παρακαλώ. Ο Τινάγκας κλείστηκε, βρήκε τον Φουντά. Δύσκολη από εκείνον, φάουλ και δύο βολές από τον Μανώλη τον Διακουμή. Thank you.
περίοδο από τον 2 στους 3 πλέον από την γραμμή των βολών. 24-31. Φιαντής στον Γιακουμή. Κούτρης που θα κάνει κλειστά. Σουτ με ταμπλό άστοχο, rebound μακρινό από τον Κούτρη, φάουλ του Μπουλιαρίτη. Δεύτερα, φαουλ χαμηλά, τέταρτο, πολλά φαουλ νομίζω σε αυτό το δεύτερο μέρος. Στο πρώτο μήνο νομίζω είχαμε συνολικά 3-4, τώρα έχουμε 4 μόνο από την δεύτερη κουτ, μόνο στο πρώτο 9 λεπτό. Φουντάς, Ντέμος, κακό το σουτ, κατήλης ελέγχει. Βασιλάκης κλείστηκε από 2, κέρδισε χώρο. Φαουλ είναι χαμηλά. Παναφορά από την baseline για τους Red Goats. Αλλά δεν κατάφερε να κλέψει. Ο Ιαννόπουλος στον Γιακουμή. Τελειώνει ο χρόνος, 5 δεύτερα μόλις για την επίθεση των Red Goats. Καλή αμυνά. Νάγκας πιέζει από μίσο και αδείς. Κατοχή παραμένει ωστόσο για τους κοκκινομαύρους. Τελευταίο λεπτό. Νάγκας πέρασε, βρήκε ωραία τον Φουντά. Ανάποδο λέει από εκείνον. Λοιπόν, την Γιακουμή. Τελευταία 40 δεύτερα. Μπουλιαρίτης, φάουλ και 3 βολές. Νομίζω αν βρει ρυθμό Μπουλιαρίτης στην τελευταία περίοδο θα δούμε άλλο μάτς. Στα δικά μου τα μάτια νομίζω είναι όσες φορές τον έχω δει ο πιο επικίνδυνος επιθετικά παίχτης που έχουν οι Red Goats. Μέσα η πρώτη. Σήμερα δεύτερα τα 16 είναι για τους Chicago Hulks, μικρή απόκριση στα δύο χρονομετρά, λογικά θα έχουν χρόνο και οι Red Goats. Λυπικό rebound, Κούτρης άστοχος, 12 για τον είναι... Τι ήταν αυτό ρε Μάνο? Τέσσερα δεύτερα στο ρολέι. Ένα ακόμα, ένα επαναφορά από το πλάι για τους Chicago Hawks, προλαβαίνουν, νομίζω δεδομένης και της θέσης που γίνει επαναφορά, χρόνος υπάρχει. Ούτε στον Demo για 3-27. Τριάντα ένα.
τελευταίο δεκάλεπτο εδώ στη δεύτερη, 27-31. 10-10 το επιμέρους σκορ του προηγούμενου δεκαλέπτου. Νομίζω τα πάντα είναι ανοιχτά. Φαβορεί λόγω βαθμολογικής θέσης και μόνο νομίζω ότι είναι η Chicago Hawks. Αλλά παρόλα αυτά μπάσκετ παίζουμε, οπότε τα φαβορεί και τα outsider. Νομίζω μόνο στο γήπεδο υπάλληλοι θεύονται. Κίνητρο θεωρητικά περισσότερο έχουν οι Red Goat. Τα πράγματα μέσα στις άκρες έχουν κρυφθεί για τους Chicago Hawks. Σίγουρα θα είναι στα play-off. Μπουλιαρίτης, αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Τριποδάκι που βάζει φωτιά στο μάτς. Και κοινάγκας στον Φουντά. Σπίτι, ωραία, ο Νίκος πέρασε. Σπάσιμο της μέσης, φάουλ και δύο βολές. Λιαρίτης, λένε ο χρόνος, ωραία πας χαμηλά, ερήπης άστοχος, ριμπάμπτω την κοινάκα. Ξεκινός, κουντά στο επιθετικό καλάθι, ακόμα ένα για τους Hawks. Του Ερήπη. Κατοχή παραμένει εν τέλει για τους Chicago Hawks. Τριμποδάκι άσχολ την κοινάγκα Κούτρης. Φουντάς βρίσκει ωραία στην γωνία τον Κούτρη. Άτυχος εκείνος σε rebound του Μάνου του Γιακουμή. Φάουλ του Κούτρη. Νομίζω σωστό. Μέσα ο Βασιλάκης, έξω ο Ερήπης, μέσα και ο Πέτσας στην θέση του Γουλιανόπουλου. Έξω η πρώτη. Η πάσα ελέγχει ο ίδιος. 14 για τους ερυθρόλευκους. Πιέζεται ο Μάνος. Μπάλα φτάνει ξανά για τον Ταύρον. Κούτρης δεν θα λαθέψει. 30-36.
πάντα για τον Μάνο. Χαρώθηκε στον Νίκο το την Κινάγκα, ο οποίος πλέον έχει 4. Ντέμος στον Φουντά για 2 το σουτ, κοντό. Σκαντή σε ελέγχη και αφήνει στον Βασιλάκη. Πουλιαρίτης. Κλείστηκε εκεί, ψάχνει να βρει την πάσα. Αυτή ήταν Βασιλάκη. Μπάλα στον Γιακουμή. Προσπίτω Μάνος, περνάει και κερδίζει το φάουλ, το οποίο είναι 5ο για τον Νίκο τον Τικινάγκα. Εκτός μέσα, έχει ο Λιτράς. Μέσα η πρώτη. Δύο από τον πρόεδρο, 33-36. Πρόεδρο, δεν μπορώ να μην το λέω πρόεδρο. Παρότι ξέρω ότι ο πρόεδρος είναι ο Ερήπης πλέον. Έχει βγει η ταμπέλα. Τρίτο φάουλ για τους Red Goats. Δεν έχουν άλλο να δώσουν. Φυσικά ο Χάλεκ σημαντική στη δουλειά για το μάτς. Κουτρίς προς τα μέσα, φάουλ. Και δύο βολές. Μέσα η δεύτερη, 1-2, 33-37. Κούτρις και Βουντάς είναι οι δύο παίκτες οι οποίοι κρατούν σε ασφαλή μονοπάτια πλέον τους φυσικά ο Χάλης. Υπενθυμίζω το μάτς και χθες τον πόντο μετά το τριποντάκι του Μπουλιαρίδη, 30-31. Η διαφορά όμως πλέον είναι ξανά ασφαλής. Συν 4 για τους Χάλης, οι οποίοι έχουν ευκαιρία να διευρύνουν αυτήν τη διαφορά. Επίδεση με τον Τικινάγκα. Λίτρας. Καλώς ήρθατε ξανά για τους ερωτικούς. Ακόμα μία μήνα και από αυτούς. Μάθος 4 πόντους πενθυμίζω, Βουλιαρίτης άφησε στον Τσιάντη. Βάλα στον Γιακουμή. Γύρισε ο Μάνος, πέρασε προς τα μέσα, δεν κέρδισε κάτι. Την Κινάγκας κατεβάζει. Περνάει, βρίσκει τον Κούτ την τελευταία στιγμή. Γιακουμής. Θα κερδίσει το φάουλ του Φουντά. Έξω η πρώτη. Το 42 λεπτά παραμένει, τελευταία 4 λεπτά. Τέσσερα πέντε τα φαουλ, πολλά.
στην τελευταία περίοδο πολλά, ενώ με βάση και όσο έχουμε δει στα προηγούμενα 30 λεπτά. Ασφαλώς ο Ντέμος. Δεν είναι πλέον, σιγά σιγά στην crunch time, τελευταία 4 λεπτό. Διακουμής καθαρία από τον Λίτρα, μπαλά ξανά στον Μάνο, μπλοκ, δεύτερο συνεχόμενο. Ούτρι στον ευνοιασμό, δεν σημαδεύει σωστά. Λαρίτης. Μης. Βηματά. Ναι. Time out. Αυτό και θα γίνει. 3-14 στο ρολόι, 33-37. Συνέχεια στο μάτς, 3-17. Ντέμος στον Λίτρα, κοντάς παίρνει θέση. Λίτρας βλέπει ωραία το κόβισμα του Κούτρι. Άσχολος εκείνος. Διακουμής Λιανόπουλος. Σίδερο Βασιλάκης. Προσπαθεί ξανά, αλλά στοχεί αυτός. Κούντρις κλείστηκε, βρήκε τον Φουντά. Μπέλα στον Λίτρα στη Γουξάη. Σου για δύο από τις βολές, μέσα. Μεγάλο καράδι ψυχολογίας. Και φυσικά ο Χάλφ διαφορά φτάνει ξανά στο συνέξι. Λέω νομίζω το μαξιδελάκι αυτό δύσκολα θα πέσει κάτω από αυτή τη διαφορά εκεί, αυτό το συνέξι. Μπορεί να είναι και πολύ καθοριστικό. Ο Μης άστοχος, δάς ελέγχει. Μπαίνουμε σιγά σιγά στα τελευταία 100 δεύτερα. Λίτρας στον Φουντά, για τρεις εκείνος. Πολύ άτυπος, μπάλα εδώ δεν είχε βγαίνει. Πίσω να είναι η τελευταία ευκαιρία των Red Goats. Μπουλιαρίτης προσπείται, περνάει, σπάει έξω την μπάλα στον Διακουμή. Μπουλιανόπουλος το ζήγησε, το πήρε, αλλά στόχισε. Ένα και 20 πλέον, ο χρόνος κυλάει υπέρ των Hulks. Ντέμος στον Κούτρι, από εκεί στον Φουντά. Στη γωνία μπαλά Λίτρας, κοντό το σουτ. Τελειώνει ο χρόνος. Κούτρι για 3, αλλά το μάτς νομίζω τελειώνει. Κλείνουν με νίκη την σεζόν φυσικά ο Hulks. Με τα μπλε από τον Βασιλάκη. Δεύτερη τραμπή 42, τελευταία 40 δεύτερα. Τραμπή 42, βρε λες. Πολύ μικρές ικανότητες τώρα, είναι μηδαμινές που τις έκλεψε. Η ζώνη κλείνει με χαμόγελο νομίζω για τους Hulks, οι οποίοι επικρατούν για δεύτερη φορά φέτος τον Red Coach και φεύγουν νικητές από τη Ζωφρία με 35-42.
ευχαριστούμε γιατί είναι πολλά λεφτά. Από ένα καλό βράδυ, χρόνια.